Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη στιγμή που οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται, η νέα περίοδος ύφεσης έχει εδραιωθεί για τα καλά στη χώρα και οι οικονομικές συνθήκες για την πλειονότητα των πολιτών είναι εξαιρετικά άσχημες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι παραμένουν σε πρώτο πλάνο. Χαρακτηριστική εικόνα με τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει πολλά μέρη της χώρας, καθιστώντας δύσκολη την κατάσταση και γύροντας μια σειρά από ερωτήματα. Και με αυτό δυστυχώς θα ξεκινήσουμε, καθώς για μία ακόμη φορά ο πύρινος εφιάλτης στην Πελοπόννησο είναι εδώ, με δραματικές σκηνές να εκτυλίσσονται στην Ηλία ειδικότερα και εκεί να μεταφερθούμε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο συνάδελφος δημοσιογράφος από την περιοχή, ο Κώστας Ογγελντής, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κώστα. Όσο μπορούμε να λέμε καλησπέρα. Ακριβώς, Γεωργία, καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόρασης Best. Να σου πω ότι η Ηλία δοκιμάζεται για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία ημέρα. Είχαμε μία νέα μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι από την περιοχή, από το χωριό Μακρίσια προς την Κρέστενα. Πάρα πολύ γρήγορα, Γεωργία, πήρε διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν ακόμα μέχρι και την ώρα αυτή που κάνουμε τη σύνδεσή μας στην περιοχή. Να σου πω ότι το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι διαφορετικές εστίες. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μία εστία, Γεωργία. Υπάρχουν εστίες σε πολλά σημεία, σε διαφορετικά σημεία. Και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Να σου πω ότι εκενώθηκε προληπτικά μία κατασκήνωση στη φρίξα της αρχαίας Ολυμπίας, καθώς οι φλόγες είχαν κατεύθυνση προς τα εκεί. Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Το λέμε αυτό για να μην ανησυχούν οι γονείς, γιατί υπήρξε ένα κόλλημα με αυτό. Είδαμε ανθρώπους από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία να απεγκλωβίζουν κατοίκους από το χωριό Σκυλουντία που είχαν εγκλωβιστεί, γιατί οι πύρινες γλώσσες έφτασαν, Γεωργία, μια ανάσα από τα σπίτια. Τα έκλειψαν, μπορούμε να πούμε. Έφτασαν στις αυλές και στις βεράντες. Μιλάμε για δραματικές ώρες σε μια περιοχή που είχε γλιτώσει από το πύρινο εφιάλτη του 2007. Όμως ερχόμαστε στο σήμερα και βλέπουμε ότι δοκιμάζεται. Οι κάτοικοι του χωριού με αυτοθυσία, Γεωργία, έχουν ρηχτεί και αυτή στη μάχη. Έχουμε δει κατοίκους με υδροπόρες. Βλέπουμε εμείς και πλάνα που μας έχετε εξασφαλίσει και από το Patris News και πραγματικά συγκλονίζουν, Κώστα, για μία ακόμη φορά. Θυμίζει αρκετά και το 2007, είναι και η τραγική επέτειος. Έχουμε μια κατάσταση τείχος προηγούμενο, κάθε χρόνο κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω πραγματικά. Έτσι ακριβώς, Γεωργία, η φωτιά, να πούμε στους τηλεθεατές ότι έχει κατεύθυνση προς τη Σμέρνα. Είναι πολύ μακριά ακόμα, αλλά το λέμε αυτό για να καταλάβουν προς τα που φυσάει. Μέχρι και αυτή την ώρα η άνεμη είναι ισχυρή και όσο πέφτει ο ήλιος και έρχεται το σκοτάδι, το έργο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η φωτιά είναι και σε δύσβατο σημείο, που σημαίνει αυτό ότι μόνο τα αεροσκάφη έχουν την πιο αποτελεσματική δουλειά. Οι πυροσβέστες από γης, είναι δύσκολο το έργο τους. Έχουμε δει να επιχειρούν στο σημείο Air Tractor, είδαμε Ericsson, είδαμε το Augusta Bell να επιχειρεί στην περιοχή, είδαμε Canadair, είδαμε καλαθοφόρα, έχουμε δει πεζοπόρα τμήματα. Όλοι οι άνθρωποι του χωριού έχουν γίνει μια γροθιά. Βλέπουμε ανθρώπους με τα λάστιχα στα χέρια, Γεωργία, να καταβρέχουν το πράσινο, να καταβρέχουν τους τοίχους των σπιτιών τους, προκειμένου να τα θωρακίσουν. Και μιλάμε για την Κρέστενα, μια περιοχή που είναι μια μικρή πόλη. Δεν είναι χωριό η Κρέστενα, είναι μια μικρή πόλη και η φωτιά είναι μέσα στον αστικό ιστό. Έχουμε δει και άσπαρτα μέτωπα και αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Η νύχτα προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολη, Γεωργία. Να ευχηθώ δύναμη, να πάνε όλα καλά. Έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, το είδαμε και στη Μεσσηνία χθες και προχθές, θα το δούμε και σε ρεπορτάζ σε λίγο, να έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας στο Θεό, στον καιρό, στο πού θα πνεύσουν οι άνεμοι. Δεν ξέρω τι να πω, να προσέχετε, Κώστα, και καλή δύναμη. Εμείς να μείνουμε στο ρεπορτάζ αυτό που μας μετέφερε ο Κώστας Ογγελντής, γιατί στην περιοχή είναι και η συνάδελφος η Βασιλική Μπελογιάννη, έχει εξασφαλίσει κάποιες δηλώσεις από κατοίκους, να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην Ηλία. Πήγαμε και γύρω στα 500 μέτρα είναι το σπίτι μου που ήρθαμε και είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κρέστενας. Υπήρχε περάσβηση και είχαν πάει. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν από την αρχή εδώ. Μετά από 20 λεπτά περίπου ήρθα. Ήδη όταν ξεκίνησα από τα Μακρίσια, από ό,τι έμαθα, 20 λεπτά μισή ώρα έφτασε μέχρι το σημείο που είμαστε. Και κατέβηκε πιο κεντρικά προς το δρόμο Αντρίτσινα και Κρέστενα. Δεν υπήρχε παρουσία ανθρώπου φωτιά στην Αντρίτσινα και στην Ίστα. Και χθες το βράδυ, αυτό που κάναμε στο Δήμο μας, τονίσαμε ότι η βία στις έλεγε ότι θα έχουμε στην κάτω ζώνη. Είναι και οι τρεις φωτιές σε κλιματική ενέργεια. Προσπαθούσαν να μας τραβήξουν στα ορεινά και να την κάνουν τη δουλειά τους εδώ πέρα που την κάνανε σήμερα. Είναι διαφορετικές οι εστίες. Σήμερα ήταν πάνω από 4 εστίες. Αύριο θα εξακριβώσουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
Έρχεται μια δύσκολη νύχτα, ωστόσο. Γιατί σε λίγο θα σταματήσουμε το πανέργειο μας. Τώρα δύο χωριά. Και η κατεύθυνση του ανέμου θα δείξει αν περιοριστεί σε αυτά ή θα επεκταθεί και σε άλλα. Είναι ο Γρήλος και η Γρήνα, αλλά αν φύγει λίγο αριστερά θα έχουμε κίνδυνο και της Λουδίας. Ή αν υπερπηδεί στα χωριά αυτά, είναι του Γκρέκα σχεδόν κοντά. Γρήλος, Γκρέκα, Γρήνα. Θα δούμε η πορεία. Έχουμε καμένα σπίτια δηλαδή. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή του είναι Κρεστέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει δεν είναι πάρα πολλά, αλλά έχουν πληροφορίες που έχω και έχουν μείνει. Ως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αλλεπάλληλες εκδηλώσεις σε επικαλιών των αγώνων. Αυτό σίγουρα μας προβληματίζει, θα το εξετάσουμε και θα το ερευνήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή τώρα έχει να περιοριστεί και να ελεγχθεί το μέτωπο της πυρκαγιάς που δυστυχώς έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει αρκετές διακλαδώσεις. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, τοπικές κοινότητες. Έχουν προηγηθεί βέβαια θελευτικές εκενώσεις στις τοπικές κοινότητες Πρίκτος, Κιλουδίας και Κυρίνου, ενώ δόθηκε και σύσταση για τα κράτη στα εκδομακρύπια. Έχουν εκενωθεί οι τελικές αποσκηνώσεις στην Κρήτσα και στη Σκηνωδία και έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια όλα τα παιδιά και το προσωπικό των κατασκηνώσεων των ακών. Μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη νύχτα, θα δοθεί μάχη. Στο σημείο είναι δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις, επίκες δυνάμεις περιοριστικές και καθαρματοδικά με τα ρήματα και περιοριστικές δύναμη και μεγάλη προσοχή αυτές τις ώρες. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα και στην Ηλία, στη Μεσσηνία. Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στην Πηλία χθες και ειδικά στη Χρυσοκελαριά, η οποία κινδύνευσε άμεσα με τον κίνδυνο αυτό να αντιμετωπίζεται σήμερα μόλις τα ξημερώματα. Οπότε και έσβησαν ευτυχώς όλα τα ενεργά μέτωπα. Στιγμές αγωνίας και στο ίδιο έργο θεατές για μία ακόμη φορά. Από το μεσημέρι του Σαββάτου χτύπησε συναγερμός για ένα διπλό πυρηνό μέτωπο που αρχικά κινήθηκε απειλητικά προς τον οικισμό Πλανέικα του Δήμου Πύλου Νέστορος μεταξύ των χωριών Ακριτοχωρίου και Χρυσοκελαριάς. Πάλι και φέτος μία από τα ίδια, κάθε χρόνο σχεδόν έχουμε φωτιά σε ίδιο σημείο. Προσπαθούν και τα μέσα όλα να τις σβήσουν και ελπίζουμε να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις. Διαρκή συρρήψη από τα εναέρια μέσα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και οι εθελοντές έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς. Η αγωνία χτυπούσε κόκκινο και οι στιγμές γίνονταν εφιαλτικές κάθε φορά που οι ρηπές του ανέμου άλλαζαν την κατεύθυνση του πυρηνού μετώπου, με συνέπεια αυτό να κινείται απειλητικά προς τα χωριά. Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του οικισμού Πλανέικα, που είναι πάνω από την παραλία του Τσαπή και το χωριό Ακριτοχώρη. Δυστυχώς, παρόλο που επιχείρησαν αμέσως ένα αέρια μέσα και έκανε η πυροσβεστική μια πολύ μεγάλη και τεράστια προσπάθεια, ελέγχθηκαν τα μέτωπα
σε εκείνη την περιοχή. Δυστυχώς όμως το μέτωπο προς την Χρυσοκελαριά δεν μπόρεσε να ελεγχθεί στην περιοχή που είναι οι κεραίες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μεταξύ Χρυσοκελαριάς και Ιάμνας. Λίγο μετά τις 8 σήμανε κόκκινο συναγερμός, με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τη Χρυσοκελαριά. Είναι η στιγμή που έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια και δίνεται εντολή για εκένωση. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, ειδικά αυτές τις ημέρες, καθώς και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, και περισσότερες λεπτομέρειες για τι πρέπει να προσέχουμε. Μαζί με το έλλειμμα, το είδαμε και στην Ηλία, έτσι ξεκινήσαμε το δελτίο μας, το είδαμε χθες και στη Μεσσηνία, που υπάρχει το κενό από ό,τι φαίνεται, το κρατικό. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και στη Θασοπυρόσβεση και όχι μόνο, δυστυχώς, με τον επικεφαλής της ΓΕΑ, του Εθελοντικού Συλλόγου στη Μάνη, που είναι πάντα μπροστά σε όλα, τον Κώστα τον Ξηδέα. Καλησπέρα, κύριε Ξηδέα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Να πούμε λίγο πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το δύσκολο της δασοπυρόσβεσης. Από εκεί σας μάθαμε, αλλά μπήκατε στη ζωή μας και για άλλους λόγους, σε ό,τι έχει να κάνει με ατυχήματα, με που μπορεί να έχει χρειαστεί, ειδικά στη δική σας περιοχή, βοήθεια κανείς, ακόμη και με παράνομο ασθενοφόρο. Είσαστε πανταχού παρόντες. Μιλάμε για 10 άτομα, μιλάμε για εθελοντές, όπως είναι και η άλλη ομάδα εδώ στην Καλαμάτα. Τελικά, εμείς οι απλοί πολίτες, εσείς κυρίως, για να το θέσω πιο σωστά, αναπληρώνουμε αυτό το κρατικό κενό. Τι γίνεται με αυτές τις πυρκαγιές κάθε χρόνο? Στην Ηλία καίγονται σπίτια, όλη η Ελλάδα φλέγεται για μία ακόμη φορά. Ναι, δυστυχώς, όπως είπατε και στον τίτλο, πράγματι αναπληρώνουμε κενές θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε εποχές έτσι καλοκαιρινές με αέριδες και θερμές, εννοείται ότι όταν πάρει μια πυρκαγιά χρειάζονται πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να μπορέσουν να την καταπολεμήσουν. Φυσικά χρειάζεται και ο κόσμος να ενεργοποιηθεί, φυσικά και χρειάζονται εθελοντικές οργανώσεις να ενισχύσουν σε αυτό το έργο, έτσι. Όμως έχουμε καταντήσει κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον η εθελοντική οργάνωση που είναι εδώ στη Μάνη Αιγαία, να καλύπτει βασικές ανάγκες, δηλαδή της καθημερινότητας, όπως είναι με το ασθενοφόρο, όπως είπατε πολύ σωστά, βασικές ανάγκες του κέντρου υγείας. Το είδαμε αυτό τώρα, για να ανοίξω μια σύντομη παρένθεση και στη συνεδρίαση που ήμασταν εκεί και μας την είπαν, και να τα πω έτσι απλά λαϊκά κιόλας, ήσασταν παρόν και σε προσωπικό επίπεδο, που έχει να κάνει και με το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, γιατί πραγματικά τα είδαμε τις προηγούμενες μέρες και θα επανέλθουμε, γιατί έχει αξία να δούμε αν θα γίνει κάτι. Κρεμόμαστε από μια κλωστή. Η υγεία η δική σας, των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, και μέσα σε όλα τα άλλα, δεν μπορεί ούτε να βρέξει σε αυτή τη χώρα, ούτε να πιάσει μια φωτιά. Καίγεσαι, πεθαίνεις έτσι απλά. Και εν συντομία θα σας πω, εχθές μια ώρα, μια και τέταρτο το βράδυ, είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό με έναν τραυματισμό ενός άντρα, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι πολύ σοβαρά και έπρεπε να μεταφερθεί πηγόντως. Και όχι μόνο δεν είχε το κέντρο υγείας εδώ ασθενοφόρο διαθέσιμο, αλλά και το ΕΚΑΒ αδυνατούσε να μας εξυπηρετήσει λόγω του φόρτου εργασίας που είχε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο τραγική είναι η κατάσταση, αλλά αυτό είναι, τώρα γίνεται συζητήσεις, θα πιέσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά τώρα για τις πυρκαγιές, ευτυχώς εμείς εδώ στη Δυτική Μάνη μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει καμία πυρκαγιά. Δεν χρειάστηκε καθόλου, ευτυχώς. Όμως βλέποντας γύρω-γύρω ότι γίνεται ένας χαμός και στη Λακωνία και στην Ηλία και στην Αρκαδία, παντού, έτσι γίνεται ένας μικρός χαμός. Οι πυρκαγιές πλέον δεν είναι όπως ξέραμε. Είναι μεγάλες πυρκαγιές πλέον, παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Αν θέλετε, δεν ξέρω, η κλιματική αλλαγή φταίει. Φταίει η αγροτική πολιτική που έχουν απαξιώσει οι αγρότες τα κτήματα και τα αφήνουν στο έλεος του Θεού, χωρίς να μπορέσουν να τα καθαρίσουν. Είναι μια σειρά πραγμάτων, τέλος πάντων, που φυσικά δημιουργούν πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
Τώρα όσον αφορά η δυναμικότητα ας πούμε της πυροσβεστικής, όπως είπαμε και πριν, είναι αυτή που είναι με τις ελλείψεις της που έχει. Οι πυροσβέστες προσπαθούν, τι να σας πω, λόγω του ότι τους ζούμε από κοντά και είμαστε στην ουσία, μπορεί να είμαστε εθελοντές, αλλά όταν πηγαίνουμε σε μια πυρκαγιά είμαστε ένα σώμα, γινόμαστε όλοι το ίδιο, εθελοντές και επαγγελματίες. Μπορώ να σας πω ότι δίνουν το καλύτερο τους αυτό, τουλάχιστον οι αξιωματικοί με το πυροσβεστικό προσωπικό. Τα μέσα που χρησιμοποιούν κάποιες φορές είναι ελάχιστα. Να φανταστείτε, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων, γιατί δεν υπάρχει επαρκές νερό ώστε να τροφοδοτούνται τα πυροσβεστικά οχήματα όταν βρίσκονται στην πυρκαγιά. Καίγονται σωλήνες, δεν αντικαταστούνται εύκολα, η ταλαιπωρία και σύν της άλλης είναι το ότι και το προσωπικό είναι μια βάρδια που ανταλλάσσεται μεταξύ δεύτερης βάρδιας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν μια φωτιά είναι 2, 3, 4 ημερών, απέρχεται και η κούραση, η υπερκόπωση των πυροσβεστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Έτσι. Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Ξηδέα, πραγματικά. Είμαστε οι επιλογές μας σε όλα στη ζωή από ό,τι φαίνεται, ναι, και οι προτεραιότητες, ναι, που βάζουμε, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι σημαίνει. Είχαμε μιλήσει στο πλαίσιο μιας εκπομπής πιο παλιά και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί έχει αξία και από τη δική σας την πλευρά. Σε επίπεδο συμβουλών, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καινούριο μοντέλο διαχείρισης της κατάστασης από ό,τι φαίνεται. Προφανώς κάποιοι θέλουν να αποφύγουν και βλέπουμε και σε βαθμό χειδαιότητος πια να χρησιμοποιείται η κατάσταση που είχε συμβεί στο Μάτι, που δεν θέλω να την ανοίξουμε, αλλά εκενώνονται με το παραμικρό, χωριά, περιοχές, καταστρέφονται περιουσίες και θα ήθελα να μας δώσετε μερικές συμβουλές. Έχω κρατήσει κάτι που μας είχατε πει και αν χρειαστεί ομιγέννητο θα το χρησιμοποιήσω κιόλας, σε σχέση με το εάν είσαι και με στο αυτοκίνητο, πότε μπορεί να κινδυνεύεις, να δώσουμε και μερικές συμβουλές, γιατί τελικά, ναι, ο καθένας από εμάς πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του. Μήπως μπορέσει και σωθεί, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα το να προστατευτεί κανείς από τις πυρκαγιές και τα λοιπά, οι πιο αρμόδιοι θα ήταν να τα λέγανε αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος. Αλλά μία που το αναφέρουμε τώρα και μπορώ να δώσω κάποιες μικρές συμβουλές όσον αφορά την προστασία σε περίπτωση που έρθει η φωτιά στο χωριό, έτσι, και είμαστε από τα πρώτα σπίτια. Καλό είναι να έχουμε μεριμνήσει από πριν, δεν περιμένουμε τελευταία στιγμή να σώσουμε το σπίτι μας. Ακόμα και τώρα βέβαια μπορεί κάποιος να κάνει ένα κάθαρο, δηλαδή να κόψει τα χόρτα τουλάχιστον 10-15 μέτρα μακριά από το σπίτι, αν υπάρχουν μεγάλα δέντρα να τα κλαδέψει και να απομακρύνει αυτό το έμφλεκτο υλικό το ξερό σε κάποιο σημείο το οποίο να μην κινδυνεύει κάποιο άλλο σπίτι σε πρώτη φάση. Έτσι, να μαζέψει από το σπίτι γύρω-γύρω ό,τι έμφλεκτο μπορεί να υπάρξει, να μαζέψει τέντες και ό,τι άλλο έμφλεκτο υλικό μπορεί να υπάρχει. Αν έχουν καυσόξυλα για το χειμώνα, αυτά να απομακρυνθούν μακριά από το σπίτι ή ακόμα και να μπουν σε ένα κλειστό χώρο αν υπάρχει κάποια αποθήκη κτλ. Γιατί όπως έχουμε πει, όταν έρχεται η φωτιά είναι προτιμότερο να μείνουμε στο σπίτι παρά να φύγουμε. Γιατί το να φύγουμε, εφόσον δεν είναι διασφαλισμένη η έξοδό μας, μια ασφαλή διέξοδο ώστε να αποφύγουμε την πυρκαγιά, η μόνη λύση λοιπόν είναι να παραμείνουμε στο σπίτι, γιατί όπως έχουμε πει η φωτιά θα περάσει, θα αργήσει το σπίτι να πάρει φωτιά, οπότε όταν θα περάσει η πύρινη έλαπα και θα έχει πάρει το σπίτι εξωτερικά, εμείς μπορούμε να βγούμε έξω και να είμαστε ασφαλείς πλέον. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι αρκετά κομβικό αυτό που λέτε. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε, όπως είχατε πει και κάτι αντίστοιχο σε σχέση με το αν είμαστε εν κινήσει σε κάποιο όχημα μέσα στο αυτοκίνητό μας, για παράδειγμα. Ναι, φυσικά, ναι. Όσον θα σας πω και για το αυτοκίνητο, όσον αφορά για το σπίτι λοιπόν, βάζουμε βρεγμένες πετσέτες όπου υπάρχουν χαραμάδες στην πόρτα, στα παράθυρα κτλ. Απομακρύνουμε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. Αν είναι δυνατόν και υπάρχει καμινάδα, να βάλουμε κάποιο μη έμφλεκτο υλικό πάνω στην καμινάδα ώστε να μην περάσουν καύστρες, και οπωσδήποτε η κεραμοσκεπή, αν υπάρχουν πευκοβελόνες, ξερά χόρτα, ξέρετε, τα σπουργητάκια ας πούμε που φτιάχνουν φωλιές και τα λοιπά, δεν είναι αθώα αυτά, γιατί φτιάχνουν φωλιές, πάει μια κάστρα από απόσταση μπορεί να έρθει, από εκατοντάδες μέτρα μακριά μια κάστρα, να πει μέσα στα κεραμίδια, να βρει αυτό το ξερό έφλεκτο που έχει φτιάξει το σπουργητάκι, έχει φτιάξει τη φωλίτσα, και να έχουμε μια πυρκαγιά της σκεπής από αυτό το πραγματάκι, τόσο απλό. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά χρειάζονται μία μεριμνά από πριν.
Όποιος προλαβαίνει τώρα και πιστεύει ότι η περιοχή του είναι επικίνδυνη, αν και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα επικίνδυνη πιστεύω ότι είναι όλες οι περιοχές, παντού υπάρχει ο κίνδυνος, καλό είναι λοιπόν να μεριμνήσει για αυτά. Όσον αφορά για το αυτοκίνητο, φυσικά δεν πρέπει όπου δεν είναι να βρεθούμε με αυτοκίνητο σε σημείο πυρκαγιάς, πρέπει να μεριμνήσουμε να μην συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά όμως γίνεται το συμβεί. Η καλύτερη λύση λοιπόν είναι, εφόσον είμαστε μέσα στις φλόγες και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να διαφύγουμε, η καλύτερη λύση είναι να παραμείνετε στο αυτοκίνητο και όπως είπαμε και για το σπίτι με το ίδιο σύστημα, το θερμικό φορτίο που υπάρχει έξω από το αυτοκίνητο είναι τεράστιο. Αν λοιπόν κάνουμε την πόρτα να ανοίξουμε, να κατέβουμε κάτω, οπωσδήποτε θα καούμε. Άρα λοιπόν παραμένουμε στο αυτοκίνητο να περάσει αυτό το μεγάλο θερμικό φορτίο και έπειτα να απομακρυνθούμε από αυτό. Και τα κρατάμε, μπορεί να θέλει. Θα μπορούσαμε να πούμε. Θέλει προφανώς εκείνη την ώρα το μείζον είναι να διατηρήσεις αν γίνεται την ψυχραιμία σου. Φυσικά. Αλλά καλό είναι τώρα, ας τις έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτές τις συμβουλές και να λειτουργήσουν αν χρειαστεί και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά βλέπουμε άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι, κύριε Ξηδέα. Δεν ξέρω αν σας διέκοψα, αν θα θέλετε κάτι άλλο στην διακατεύθυνση στο επίπεδο των συμβουλών. Όχι. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι για όλα αυτά χρειάζεται ψυχραιμία και μάλιστα όταν είμαστε μόνοι μας, εννοείται ότι μπορούμε να την κρατήσουμε εύκολα. Όταν έχουμε την οικογένειά μας μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό. Τουλάχιστον αυτός που ηγείται της οικογένειας να ακούσει κάποιες συμβουλές, να ενημερωθεί. Υπάρχουν τα φυλάδια πολιτικής προστασίας στο διαδίκτυο. Αυτά που σας είπα μπορούν να τα βρουν όλα εκεί. Έτσι, για το θέμα της πυρκαγιάς, πώς να προστατευτούν κτλ. Να ενημερωθούν, να φτιάξουν ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Και ξέρετε, αυτό το χρησιμοποιούμε κατά κόρον τουλάχιστον εδώ οι εθελοντές στη ΓΕΑ. Μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ενδεχομένως να χρειαστούμε. Αυτό σημαίνει κατευθείαν μας δίνει το δικαίωμα να μην πανικοβληθούμε. Γιατί γνωρίζουμε πάνω κάτω τι πρέπει να κάνουμε. Συνήθως έρχεται, χάνουμε την ψυχραιμία μας όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Προφανώς. Άρα λοιπόν, αν έχουμε προνοήσει από πριν, έχουμε ενημερωθεί, έχουμε μιλήσει με την οικογένειά μας το τι πρέπει να κάνουμε, κατά πού θα φύγουμε, σε περίπτωση που το σπίτι μας είναι πραγματικά σε πολύ επικίνδυνο σημείο, γιατί υπάρχουν πεύκα. Έτσι, γιατί όταν υπάρχουν πεύκα κοντά κτλ., εννοείται ότι η φωτιά θα είναι μεγαλύτερη ένταση, οπότε καλό είναι να έχετε απομακρυνθεί. Να πάτε σε ένα γειτονικό σπίτι, το οποίο το σπίτι να είναι τσιμεντένιο, να είναι πέτρινο, να είναι με τούβλα, που να αντέχει περισσότερη τη θερμοκρασία. Μάλιστα. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για τις εκενώσεις, κοιτάξτε να δείτε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν με ρωτούσατε το τι πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν, με αυτό που είδαμε στο μάτι, έτσι, θα έλεγα ότι ναι, καλά γίνεται. Αλλά σε και άλλες περιπτώσεις, λόγω του δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται η φωτιά. Το μάτι ήταν και μια άλλη περίπτωση, ωστόσο, ναι. Και δεν ξέρω πώς γίνεται με το παραμικρό. Τέλος πάντων, είναι όντως ένα. Είναι και ο αέρας, καταλάβατε. Βλέπουμε μια πυρκαγιά να φεύγει. Μπορεί να την οδηγήσει σε ένα χωριό, μπορεί και να μην την οδηγήσει τελευταία στιγμή. Πάντως, λοιπόν, ας κρατήσουμε κυρίως. Σε ό,τι σας αφορά τις συμβουλές, εγώ τις έχω σε προσωπικό επίπεδο γιατί έχουμε και εγκλωβιστεί σε φωτιές το 7 και έχουμε κινδυνεύσει πάντα στο μυαλό μου από τότε που μας τις είπατε και γι' αυτό θέλαμε και να τις μοιραστούμε μαζί σας, να τις μοιραστούμε με τον κόσμο. Να ευχηθώ καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, κύριε Ξηδέα, και για τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, και οπωσδήποτε να μην κάνουμε υπαίθριες εργασίες έτσι με εργαλεία κτλ. Που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και όταν δούμε το παραμικρό καπνό. Έστω και σύννεφο, έστω και ένα σύννεφο που μας προβληματίζει, βλέπουμε ένα σύννεφο στο βουνό το οποίο για κάποιο λόγο μας προβληματίζει. Μην διστάσετε να πάρετε το 199 Ωραία. Και να το αναφέρετε. Έτσι, γιατί καμιά φορά πολύ είναι ένα σύννεφο και είναι η πυρκαγιά. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κάνετε λάθος, παρά να πάρετε ένα τηλέφωνο και να είναι λάθος, παρά να μην πάρετε καθόλου τηλέφωνο και να είναι μια πυρκαγιά. Προφανώς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Ξηδέα. Και εμείς να μείνουμε στο πύρινο μέτωπο και την κόλαση στην Πελοπόννησο και ειδικά στην περιοχή της Ηλίας. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είναι εκεί η συνάδελφος η Βασιλική Μπελογιάννη που παρακολουθεί τις εξελίξεις και μας ετοίμασε και το ρεπορτάζ. Να την καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα, Γεωργία. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που ζούμε είναι συγκλονιστικό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χωριό Βρίνα, όπου ακριβώς από πίσω μου θα μπορούσα και σε λίγο να σας στείλω τα ανάλογα πλάνα και να δείτε. Είναι πραγματικά εικόνες συγκλονιστικές και έχετε ακριβώς από πίσω μας μία ανάσα η πλαγιά.
ένα παρθένο δάσος και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι. Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και ενώθηκε προληπτικά το χωριό και φοβούνται μην περικυκλώσει και πάει γύρω-γύρω και είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι πραγματικά εικόνες συγκλονιστικές. Νομίζω ότι όσοι είμαστε στα ρεπορτάζ αυτά είμαστε μια απόσταση αναπνοής και πραγματικά οι εικόνες δεν έχουν λόγια. Οι κάτοικοι εδώ είναι σε επιφυλακή, είναι σε αναμονή με τα πράγματά τους. Μη γίνει τίποτα και φύγουν το τελευταίο λεπτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο. Είναι πραγματικά τα μέτωπα πάρα πολλά. Πριν λίγο βρισκόμασταν στο κημητήριο των Κρεσταίνων, όπου η φωτιά εκεί ήταν μια απόσταση αναπνοής και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αντικρίσαμε στην απέναντι πλαγιά και στο χωριό Βρίνα, όπως σου είπα, που βρισκόμαστε εδώ, να φουντώνει μια ανεξέλεγκτη φωτιά. Κατευθείαν τα πυροσβεστικά έμεινε ένα ώστε να συντονίσει την κατάσταση εκεί και φύγανε κατευθείαν προκειμένου να έρθουν εδώ πέρα και να προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση. Νομίζω, Γεωργία, ότι θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για την Ηλία και τα χωριά εδώ, και αυτό που αξίζει να σου πω είναι ότι αυτές οι εκτάσεις οι οποίες καίγονται αυτή τη στιγμή και αυτά τα δάση είναι το μέρος που δεν είχε καεί το 2007. Δηλαδή το κομμάτι... Και ας μας προβληματίσει αυτό, Βασιλική, έτσι, αυτός που και πρέπει πραγματικά. Λες ότι τα μέτωπα αυτά τα συνεχή σε διάφορες περιοχές νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαία και δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο της πυροσβεστικής, πάρα πολύ. Βέβαια να σου πω ότι και οι κάτοικοι εδώ είναι σύσσωμοι μια ομάδα, προσπαθούν με κάθε τρόπο. Βλέπουμε ανθρώπους όπως μπορούν να φέρνουν νερά, να βοηθήσουν, να δώσουν μια έτσι ανάσα δροσιά στους πυροσβέστες να προσπαθήσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Βοηθούν με κάθε τρόπο, ο καθένας είναι πραγματικά μια γροθιά. Είναι βέβαια θεατές στο ίδιο έργο για ακόμη μια φορά, οπότε είναι και γνωρίζουν και την όλη κατάσταση και δρούν πολύ πιο γρήγορα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Πάντως αυτή τη στιγμή καίγεται ολοσχερός ένα παρθένο δάσος και πραγματικά σου μιλάω είναι σε απόσταση αναπνοής από το χωριό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πια λόγια, Βασιλική, να προσέχουν, να σ' ακούν και τους ειδικούς και οι κάτοικοι, γιατί έχουμε παρατηρήσει όλο αυτό τον καιρό να θέλουν να σώσουν ό,τι μπορούν. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πολιτών και να προσέχετε και εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Όπως μας είπε και η Βασιλική Μπελογιάννη, θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα. Μεγάλη προσοχή πάνω και κυρίως από όλα. Οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται, με δυσκολία ή όχι. Με όποιον τρόπο, οι ανθρώπινες ζωές είναι το μείζον, προφανώς, προφανέστατα. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ας δούμε κάτι διαφορετικό. Ερχόμενοι στη δύσκολη καθημερινότητα στην οποία αναφερθήκαμε και στην αρχή του δελτίου μας, αφού η νέα κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άσχημες, ειδικά για τους νέους, όπως έχουν διαμορφωθεί, με τους περισσότερους να ζουν πια με τους γονείς τους ή να φεύγουν για ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 έπληξε ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νέους, κυρίως τα άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών που εγκατέλειψαν ή αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση. Αρκετά χρόνια μετά ήρθε η πανδημία, με αυτή τη νέα υγειονομική πλέον κρίση να αφήνει εξίσου έντονο το αποτύπωμά της. Δεν είναι τυχαία τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα που δεν ακολουθεί τη γραμμική πτωτική τάση της συνολικής ανεργίας στην υπόλοιπη Ευρώπη, με χαρακτηριστικά και τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που μας δίνουν την πρωτιά και καθιστούν πιο εκρηκτικό το μείγμα δεδομένης και της νέας οικονομικής ύφεσης που εδραιώνεται στην Ελλάδα. Δεν τα περιμέναμε αλλιώς. Σίγουρα δεν θα πηγαίνανε καλύτερα και θέλει ακόμα καιρό για να πάει καλύτερα. Οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς για όλους. Εγώ τυχαίνει να έχω μια επιχείρηση με τους δικούς μου, αλλά μην βάλετε εμένα, βάλετε κάποιον άλλον που δεν έχει ένα backup, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο όπως και να έχει. Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, άμα δεν σηκώσεις κεφάλι και δεν διεκδικήσεις τα πράγματα έμπρακτα και προφανώς να μην είσαι με σταυρωμένα τα χέρια, θα μπορέσει, ας πούμε, να κάνεις ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσεις λίγο παραπέρα, να πεις ότι κάτι έκανε. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν το μέλλον πραγματικά στα χέρια τους. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αν δεν διεκδικήσει ο ίδιος ο νέος τη θέση του στην κοινωνία, μέσα στο πανεπιστήμιο και αύριο στην αγορά εργασίας, δεν θα το κάνει κανένας για αυτόν.
Η διεκδίκηση σύμφωνα με τους περισσότερους μονόδρομος. Άλλωστε, ήδη πάρα πολλά είναι τα νέα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό με την ανάγκη όλο αυτό να σταματήσει, κάτι περισσότερο από επιτακτική. Αν φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο, πρέπει να βρούμε κι εμείς μια διέξοδο. Τώρα αυτή θα είναι το εξωτερικό, θα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρουμε. Δεν θα φύγω, γιατί και το επάγγελμα που κάνω δεν είναι ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, οπότε δεν έχω λόγο να φύγω, αλλά εντάξει, θα δείξει. Κι ας είναι καλύτερα τα λεφτά έξω ή η Ελλάδα είναι Ελλάδα, ξέρω εγώ. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή η οπτική από τους περισσότερους, οι οποίοι στο σύνολό τους ωστόσο διεκδικούν από την πολιτεία να κάνει κάποια στιγμή τα αυτονόητα. Να σταματήσει επιτέλους αυτό που βλέπουμε να γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες πολύ πιο έντονα, η χώρα μας, τα δημόσια, τα ελεύθερα, τα ανοιχτά πανεπιστήμια να παράγουν ένα τόσο υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό και αυτό να φεύγει στο εξωτερικό και να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες έξω. Θα πρέπει να παλέψουμε να μείνουμε εδώ για να φτιάξουμε τη δικιά μας τη χώρα. Έτσι. Βασικό κίνητρο για να υπάρχει και αισιοδοξία, για να υπάρχει και ενεργητικότητα, να υπάρχει και θέληση, το ένα φέρνει το άλλο. Είναι αλληλένδετα. Να αφήσουμε τις ξένες επενδύσεις να έρθουν στη χώρα, ώστε να φάει κοσμάκι ψωμί και να σταματήσουν να είναι σερβιτόροι όλοι. Τα αυτονόητα λοιπόν, και να μείνουμε στο κακό κλίμα που εδραιώνεται στην Ελλάδα της νέας κρίσης με τις ανατιμήσεις παντού να δημιουργούν σειρά προβλημάτων σε όλους τους τομείς. Χαρακτηριστικό το πλήγμα στον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες σε απόγνωση να έχουν αντιμετωπίσουν από τη μία την κλιματική αλλαγή και από την άλλη τις συνθήκες της ραχδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής που καθιστά την υπόθεση επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη. Συνεχίστηκε και τον Μάιο η αύξηση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, ελαίου ανατιμήσεων σε ενέργεια και λιπαντικά. Σοβαρά τα προβλήματα για τον αγροτικό κόσμο και στην Μεσσηνία, που παράλληλα με την ακρίβεια καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα τερτύπια του καιρού και τις πρόσφατες ζημιές που έπληξαν κατά 80% την παραγωγή τους. 80 με 90% το λιγότερο ζημιά. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο καιρός, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Συγκεκριμένα το χωριό μου, αυτή την καλλιέργεια, χελιές, αμπέλια και σταφίδες, δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπανε, χάλια του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνη είχε μυαλό το λάσον. Και το κλείσαν και οι φυλακές, θα μας κλείσουν και εμάς ούτερος φυλακή, να το θυμάστε. Τα λοιπάσματα καταγράφουν ετήσια αύξηση που αγγίζει το 60%. Στο 30% ανέρχεται η αύξηση στις ζωοτροφές, ενώ το κόστος της ενέργειας σημειώνει άνοδο άνω του 50%. Σε αυτά προστίθεται και ένα 10% αύξησης στα γεωργικά φάρμακα, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της παραγωγής κατά 30% και πλέον. Η διαχείριση αυτών των ποσοστών είναι αδύνατη για την πλειονότητα των παραγωγών. Είχαμε παραγωγή, να αντισταθμίσουμε λίγο τις χαμηλές τιμές που έχει το προϊόν. Με υπόλοιπα συνδεδεμένες δεν έχει γίνει τίποτα. Το πετρέλαιο, τα προϊόντα, όλα οι πρώτες ύλες δεν το συζητάμε. Θα αποζημιωθούμε όμως, είναι γνωστό, τους ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Θα πάρουμε 200 ευρώ σε 2-3 χρόνια, εκτός αν γίνουν εκλογές και μας τα δώσουν νωρίτερα. Τα δεδομένα στη διάρκεια του εμπόλεμου τετραμήνου βαίνουν δυσμενέστερα μέρα με τη μέρα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, που εκφράζει ανησυχία ακόμη και για τον αφανισμό των καλλιεργειών. Τώρα φέτος περιμέναμε μια καλή εισοδιά, αλλά όπως είχε έρθει ο καιρός, δεν μας άφησε τίποτα. Και δεν είναι μόνο οι σταφίδες, είναι ελιές. Εγώ για παράδειγμα είχα βάλει καρπούζια και πεπόνια. Και σε αυτό πέρασε, μου έκανε μεγάλη ζημιά, καταστροφή. Περιβόλια που είχαν βάλει για τα σπίτια και αυτά τα λιάνισε. Ήταν πολύ μεγάλο το χαλάζι. Πάρα πολύ, δηλαδή είναι από 70%. Όσο για τις τιμές, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, παραμένουν στο ναδύρ. Πολύ κάτω. Πέρσι δώσαμε 90 λεπτά και φέτος ακούγεται για 70. Και όσο και να το κάνεις, τα φάρμακα, τα λιπάσματα, όλα έχουν πάει στη διπλή τιμή. Τα εργατικά πάλι είναι πάρα πολλά για τη σταφίδα και για τις ελιές το ίδιο πράγμα. Έχουν ανέβει όλα και οι τιμές που πουλάμε είναι μηδαμινές. Μένουμε στο ίδιο κλίμα, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και να εστιάσουμε σε όσα αντιμετωπίζουν πολλή παραγωγή αναφορικά με την επιστρεπταία προκαταβολή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Μεσσηνίας έστειλε επιστολή στους υπουργούς τόσο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, όσο και οικονομικών, με συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Αναστάτωση προκλήθηκε σε μια σειρά από παραγωγούς όταν γνωστοποιήθηκε το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω όσοι είχαν επωφεληθεί από το μέτρο της επιστρεπταίας προκαταβολής. Ο παραγωγή σε όλη τη χώρα ήταν δικαιούχη ενίσχυσης, όπως είχε ανακοινωθεί πρόσφατα, λόγω της πανδημίας η οποία έπληξε τη χώρα. Ωστόσο, επειδή κάποιοι εξ αυτών είχαν λάβει και επιστρεπταία προκαταβολή, ξαφνικά είδαν να μην καταβάλλεται όλο το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούνταν και από την άλλη πλευρά είδαν ότι θα έπρεπε να αποδώσουν κανονικά το
το κομμάτι της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο θα έπρεπε να δώσουν πίσω. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, για να γνωστοποιήσουμε και στους υπόλοιπους, ήταν ένα ποσό το οποίο θα έπρεπε το μισό να το αποδώσουν πίσω η παραγωγή και οι υπόλοιποι πολίτες και επιχειρηματίες που το έλαβαν, και το άλλο μισό χαρίζονταν. Στην περίπτωση δε των πυρόπληκτων, χαρίζονταν το σύνολο του ποσού, ό,τι και αν έλαβε κάποιος. Ο ΠΚΕΠΕ έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις με ανακοίνωσή του. Εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση, όπου ακριβώς διευκρίνησε αυτά τα όσα σας είπα, ότι δηλαδή στην ουσία από το τελικό ύψος του βοηθήματος λόγω COVID για κάθε παραγωγό θα αφαιρεθεί το άθροισμα των μη επιστρεπταίων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπταία προκαταβολή. Η Ένωση Μεσσηνίας με επιστολή της στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Έτσι και εμείς εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας, εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος Λαζόγιαννης, στείλαμε επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία, θεωρώντας πως θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε τουλάχιστον, αν πρέπει να υπάρξει αυτός ο συμψηφισμός, να γίνει με το κομμάτι των χρημάτων που θα πρέπει να επιστρέψει ο παραγωγός και όχι με το κομμάτι των χρημάτων που δεν θα πρέπει να επιστρέψει. Γιατί δεν περίπτωση των πυρόπληκτων θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ακόμα πιο ευαίσθητοι, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν βοηθήθηκαν γενικά όσον αφορά τις ενισχύσεις περί πυρόπληκτων. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε, επειδή οι πυρόπληκτες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και στην περιοχή μας αλλά και σε όλες τις άλλες περιοχές, τι είναι δημοσιονομικά επιτρεπτό, και μακάρι να μπορέσουμε τουλάχιστον, επειδή και ο πρωτογενής τομέας πλήττεται όλη αυτή την περίοδο με πολύ αυξημένα κόστη παραγωγής και διαβίωσης, μήπως μπορούμε, αν το επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος, να γλιτώσουμε και το συμψηφισμό. Λες και δεν αρκούν όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό και να έρθουμε στον άλλο μεγάλο πυλώνα της ανάπτυξης στη χώρα μας. Ο λόγος φυσικά για τον τουρισμό, ο οποίος μοιάζει να πηγαίνει καλά. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, αφού οι τζίροι και οι καταναλώσεις δεν είναι οι αναμενόμενοι. Έντονος ο προβληματισμός των επαγγελματιών του τουρισμού για το πώς θα εξελιχθεί η καλοκαιρινή σεζόν, ωστόσο η Πελοπόννησος φαίνεται να κερδίζει έδαφος συγκριτικά με άλλους προορισμούς, και αυτό γιατί αποτελεί μια οικονομικότερη επιλογή διακοπών σε αντίθεση με νησιά όπου οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν φτάσει στα ύψη. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η φετινή χρονιά αναμφίβολα θα είναι μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Όμως, σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες που είχε η αγορά, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι λίγο πιο συγκρατημένο, και αυτό διότι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα με την ενεργειακή κρίση, που αυτό επισύρει μια σειρά συρρήκνωση των εισοδημάτων τόσο σε νοικοκυριά, αλλά και στις ίδιες επιχειρήσεις, διότι η υψηλή αύξηση του λειτουργικού κόστους έχει μειώσει ιδιαίτερα την κερδοφορία. Αυτό το οποίο θα λέγαμε γενικότερα πάντως είναι ότι πράγματι η Πελοπόννησος αποτελεί έναν προορισμό με συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι δεν υπάρχουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, άρα λοιπόν το μεταφορικό κόστος είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλους, συγκριτικά με άλλους προορισμούς. Ευελπιστούμε ότι θα προτιμηθεί, και το λέμε αυτό διότι τώρα κατά βάση ξεκινάει η σεζόν για την Πελοπόννησο σε πολλούς προορισμούς. Λόγω της υψηλού βαθμού εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, η Πελοπόννησος κατά 70% εξετάται από Έλληνες. Άρα λοιπόν τώρα θα δούμε αν θα υπάρξει πράγματι η ένταση που προσδοκά η αγορά. Ευελπιστούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τα καταλήμματα, η Πελοπόννησος δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την ενεργειακή κρίση αλλά και τον πληθωρισμό, παρουσιάζοντας διαφοροποιήσεις στις τιμές. Υπάρχει μια αλληλογισμένη, θα έλεγα, αύξηση στις τιμές των δωματίων. Και όταν λέω αλληλογισμένη, εννοώ ότι αυτή η αύξηση δεν υπερβαίνει το 10 με 15% σε ακραίες περιπτώσεις. Πιθανόν και σε κάποιες υψηλές υπηρεσίες να είναι και υψηλότερο το ποσοστό αύξησης. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν δημιουργήσει ένα υπέργο, μια εκτόξευση του λειτουργικού κόστους που υπερβαίνει το 30%, ίσως και το 35%. Συνεπώς αυτό το 10%-15% της αύξησης των δωματίων στην πραγματικότητα αντισταθμίζει μόλις τον πληθωρισμό, τον τρέχον πληθωρισμό. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια επιπλέον κερδοφορία, μιλάμε για μια αυστηρός αντιστάθμιση των πληθωριστικών πιέσεων, και συνεπώς η κερδοφορία θα είναι σαφέστατα μειωμένη σε σχέση με αυτό το οποίο θα προσδοκούσε η αγορά για την φετινή σεζόν. Προφανώς. Και για του λόγου το αληθές, να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ, το οποίο αποτυπώνει τα ανάγλυφα η όλη κατάσταση. Οι πολίτες όχι μόνο από τις διακοπές και την κατανάλωση περιορίζουν, αλλά ακόμη και από απλές καθημερινές συνήθειες του καλοκαιριού, όπως το μπάνιο στη θάλασσα. Η δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες τους οδηγούν να επιστρέφουν στις συνθήκες του μπάνιου που πριν από πολλά χρόνια επικρατούσαν στις παραλίες. Εντάξει, η βενζίνη έχει φτάσει στο διπλό. Τώρα, όπως βλέπεις εδώ, εμείς έχουμε δική μας σειρά. Δεν πηγαίνετε σε καντίνα? Όχι, σε καντίνα, όχι. Καφεδάκι από το σπίτι.
φαγητό. Αυτά. Μια πολύ μελής οικογένεια να πάει στην καντίνα, να πάει μια μέρα τη βδομάδα και αν θα πάει. Θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, έτσι που παίρναμε φαγητό, καφέ από το σπίτι, γυρνάμε πάλι σε αυτά. Πάλι στα παλιά, ναι. Εμείς εδώ Σαββατοκύριακο καθόμαστε όλη την ημέρα, έχουμε φαΐ, όπως βλέπεις εδώ, το νεράκι μας, τα φρούτα μας. Δεν συμφέρει πλέον μια οικογένεια να πάει σε καντίνες, σε οργανωμένες παραλίες. Είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει περίπτωση. Τώρα η μερίδα έχει φτάσει κάτι 10 ευρώ. Άμα έχεις 5 παιδιά, τι θέλει. Μεροκάματο το περνάει. Φυσικά τα έχω μειώσει. Φυσικά τα έχω μειώσει. Από 4 φορές που έρχομαι τη βδομάδα, τώρα έρχομαι 3. Πηγαίνετε σε οργανωμένες παραλίες ή με την ομπρέλα από το σπίτι σας μόνο? Πάντοτε σε οργανωμένες. Πάντοτε σε οργανωμένες. Ενώ πηγαίνετε σε καντίνες, σε ξαπλώστρες? Σε καντίνες και ξαπλώστρες πηγαίνω. Αλλά έχω μειώσει τις φορές που έρχομαι κάτω για μπάνιο. Είναι λίγο ασύμφορο πλέον με και τα μπάνια. Εντάξει, είναι λίγο επιβαρημένο. Είναι και οι βενζίνες στη μέση και προτιμάω κοντινές παραλίες. Εικόνες που θυμίζουν δεκαετία του 80 και του 90 πλέον στις παραλίες, όπου οι οικογένειες ό,τι χρειάζεται για τον μπάνιο τους το παίρνουν από το σπίτι, αφού η άνοδος στις τιμές σε όλα τα επίπεδα δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια να απολαμβάνουν τον καφέ από τις καντίνες, όπως γίνονταν ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Άμα έχεις μια οικογένεια με δύο παιδιά και αυτό, σου πήρε το μισθό. 10 μέρες, 20 μέρες του πήρε το μισθό. Με 500 βγαίνεις. Λοιπόν. Έχετε μειώσει τα μπάνια σας? Τι δεν τα έχουμε πει. Κάνετε λιγότερα φέτος. Με συγχωρείς. Τα είδες στις ομπρελίτσες που πάνε. Τα παίρνουν από το σπίτι, το φαγητάκι τους και τα λοιπά. Να θυμηθούμε τα παλιά. Λοιπόν. Η πανδημία αλλά και ο πληθωρισμός που έχουν οδηγήσει καύσιμα και βασικά είδη διατροφής στα ύψη δεν δίνουν τα περιθώρια για μπάνιο σε καθημερινή βάση, με τους ιδιοκτήτες των καντινών να βρίσκονται μπροστά από μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ναι, σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο η ακρίβεια, η άνοδος της βενζίνης. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι καμία σχέση με τα περσινά στάνταρ. Υπάρχει το φαινόμενο να παίρνουν ομπρέλες, καφέ από το σπίτι ο κόσμος και να στείλουν τις ομπρέλες. Βλέπουμε δεξιά-αριστερά. Βλέπουμε αρκετούς, ναι, ισχύει. Τα περάκια, πλαστικές καφέδες, όλα αυτά. Να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Τη μεγάλη απογοήτευσή του για την νοοτροπία που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκφράζει ο πρόεδρος του Πανθουριακού. Αν και θα συνεχίσει να προσφέρει σε πείσμα των καιρών, ο Αγαθοκλής Χριστόπουλος μεταφέρει τον προβληματισμό του για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του αθλητισμού, οι οποίες, όπως διαπιστώνει, δεν ευνοούν εκείνους που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν. Έχω υποφέρει πάρα πολύ και δυστυχώς βλέπω ότι το είχα πει και πάλι σε εσάς, η κυρία Τριάντη. Με είχε ρωτήσει, μου λέει, τι πιστεύετε για τα play-offs και του λέω, κοιτάξτε, αν τα παιχτούν στο γήπεδο θα περάσουμε, θα πάμε τρίτη εθνική. Αν δεν παιχτούν και παιχτούν στα χαρτιά, δυστυχώς δεν θα περάσουμε. Απογοητευμένος από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την νοοτροπία της εποχής, δηλώνει ο Αγαθοκλής Χριστόπουλος. Υπάρχει μια απογοήτευση από το γενικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρηματίας και σωστός επιχειρηματίας και έχει μια τάση στο να δημιουργεί. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο τον αποτρέπει. Στο ποδόσφαιρο εγώ είμαι απογοητευμένος καταρχάς από τους ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να αποκτήσουν μια παιδεία την οποία έρχεται από τις ακαδημίες, όχι από όλους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ξεχωρίζουν. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος δυστυχώς δεν έχουν παιδεία ποδοσφαιρική. Κατά δεύτερο λόγο, από όλο αυτό το συρφετό που υπάρχει μέσα και πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί ο άλλος έρχεται στο γήπεδο δεν έρχεται για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, να χαρεί και να χειροκροτήσει τα παιδιά, έρχεται για να εκτονωθεί. Και αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Πας στο γήπεδο γιατί σας αγαπάς το ποδόσφαιρο και όχι να εκτονωθείς και να βρήσεις είτε το διαιτητή είτε το... Και φυσικά υπάρχουν και τα τρομερά μεγάλες ατέλειες και στο ερασιτεχνικό αλλά και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δέστε το απλά. Θα σας το δώσω σαν έτσι ερώτημα, το οποίο ας το ψάξουν κάποιοι να το βρούνε. Βλέπετε σε όλες τις χώρες, μεγάλες εταιρείες επενδύουν στην κατασκευή γηπέδων. Επενδύουν στην κατασκευή γηπέδων. Έχετε δει καμία μεγάλη εταιρεία να επενδύσει στην Ελλάδα? Πικράμενος και από την απώλεια στα χαρτιά της επιθυμητής ανόδου του Πανθουριακού στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου προχωρά σε πείσμα των καιρών και μιλά στην τηλεόραση Best για το όνειρο που έχει για την περιοχή της Θουρίας, ένα σύγχρονο γήπεδο. Θα αλλάξει από εμάς. Εγώ σκέφτομαι μέσω της εταιρείας μου να επενδύσει και να φτιάξει ένα αρκετά καλό γήπεδο, ένα μεγάλο γήπεδο εδώ στη Θουρία. Συνεχίζω, ναι, συνεχίζω. Θα ήθελα να συνεχίζω πιο κρυφά, όχι τόσο φανέρα.
Οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας στη δουλειά και το σπίτι είναι συνεχώς αυξανόμενοι και για να εκπληρώσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε προστατευμένοι σε κάθε μας βήμα. Καταρρύπτοντας τα ταμπού του παρελθόντος, τα ανατομικά παπούτσια του PharmaSteps εξυπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας που θέλει να είναι ασφαλής και ευέλικτη, χωρίς να θυσιάζει φυσικά την αισθητική της. Με τους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας να έχουν αλλάξει και να αλλάζουν συνεχώς, τις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις μας στη δουλειά, το γραφείο, τις πολλές ώρες ορθοστασίας και ακόμη περισσότερες εν κινήσει, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του παπουτσιού. Τα ανατομικά παπούτσια δημιουργήθηκαν από την ανάγκη μας να είμαστε άνετοι και ξεκούραστοι σε όποια ασχολία μπορεί να έχουμε. Όλοι δουλεύουμε 8 και 10 ώρες την ημέρα. Δεν μπορούμε να φοράμε ένα παπούτσι που δεν έχει τις προδιαγραφές να στηρίξει το σώμα μας και σωστά και να έχει και αντοχές. Ανατομικά επενδύματα τι σημαίνει, ότι έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Να στηρίζουν το σώμα σωστά, να αντέχουν, να μην γλιστράνε. Έτσι. Και βέβαια δεν κάνουν όλα για όλους, ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο καθένας, στην καμάρα, στο μετατάρσιο, στη φτέρνα, διαλέγει και ανάλογα με τη φόρμα του ποδιού του, διαλέγει το κατάλληλο ανατομικό υπόδημα. Η σύγχρονη κοινωνία θέλει να είναι ασφαλής και ευέλικτη, δίχως να θυσιάζει την αισθητική της. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το ταμπού που λέγανε παλιότερα, ότι ξέρεις τι είναι ανατομικό, δεν είναι ωραίο, είναι χοντροκομμένο ή οτιδήποτε. Όχι, δεν έχει σε επίπεδο design. Ας πούμε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος νέος. Φοράω μόνο τέτοια παπούτσια και μ' αρέσουν. Δηλαδή, διαλέγω αυτά που μ' αρέσουν. Οπωσδήποτε μπορεί ο καθένας να βρει παπούτσια ανάλογα με το γούστο του και να καλύψει και το κομμάτι αυτό της ομορφιάς, αλλά και να προστατεύσει το σώμα του, που η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Οπότε, προλαμβάνουμε για τους νέους ανθρώπους, ούτως ώστε στο μέλλον να μην έχουν προβλήματα με μέση γόνατα, πτώση μεταταρσίου, καμάρα, διάφορες ασθένειες που μπορούν να προκύψουν στο πέλμα ή και στο σώμα, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα θα βρουν λύσεις. Είτε το προστάζει η μόδα, είτε οι περιστάσεις, η πρακτικότητα οφείλει να είναι πρώτη στην επιλογή των καθημερινών ή ειδικών υποδημάτων μας. Κατασκευαστικά έχουν φτιαχτεί με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε η πολύχρονη αυτή εμπειρία μας οδήγησε στο μαγαζί αυτό για να έχει ο πελάτης έναν χώρο μεγάλο και ήσυχο, να διαλέξει από μια μεγάλη γκάμα παπουτσιών, από αρκετά φτηνά μέχρι και ακριβά παπούτσια. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιες μόνιμες προσφορές. Έτσι, οπότε μπορεί και εκεί να βρει κάποια πολύ καλή τιμή κάποιος εδώ μέσα και να πάρει ένα παπούτσι πάρα πολύ καλό σε πολύ καλές τιμές. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση
δυνατότητα εγκατάστασης, ολοκληρωμένο σέρβις και μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών. Γεννήτριες ανοιχτού και κλειστού τύπου, δίζελ και βενζίνης, με δυνατότητα εγκατάστασης, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση. Όλων των ειδών τα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση και σέρβις και φυσικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των ειδών με εγγύηση και σέρβις. Μάθετε περισσότερα στο 2310 703 536 ή στο www.genitries.gr. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.